Άσε, πάνω που είναι, σε έπασε. Κατάλαβε, δε. Με ζήτησε κάτι στο τηλέφωνο. Δεν σε πήρε η μανούλα, σου έχει ένα δέμα. Σε περιμένει στο κτέλ. Θα μα έχει στείλει κάποιο λουκάνικο που θα μου σκοπολάει και καμιά μισή θα η μανούλα. Μα όχι, απορριπαντικά σε. Απορριπαντικά δεν τα κάνουν τα απορριπαντικά. Ναι, έτσι είπε, ένα κουτί απορριπαντικά. Τι λε, ρε, μπλάκα, απορριπαντικά. Ένα δώρε να σου εξηγήσω, ρε. Λέγε, ένα δώρε, μπλάκα. Την άλλη φορά τι μα είχε στείλει η μανούλα μου. Ένα κουτί βαρβολίνε. Είχε μέσα λάδια. Όχι, γαλοπούλα. Τα είδε. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα, παιδικό. Η μάνα σου κάνει παραλλαγή στο δέμα για να μην κινεί υποψίε. Έξω ρε, να μην κινεί υποψίες κύριε η γαλοπούλα. Πού σου ρε και θες να γυρίσεις και δεν τε τι είναι η παστινόμο Καραμπουρδέα, παρακαλώ. Μίρκα, εσύ. Ναι, Μίνα. Όχι το μεσημέρι. Όχι, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Το βραδάκι. Ναι. Κοίταξε, μη με πας πάλι σε εκείνο το καταγώγιο. Φαντάζεσαι να με διακράνας από την υπηρεσία μου. Κύριος. Θα ήθελα τον κύριο Καραμινά, για μια δουλειά. Για δουλειά, περάστε. Σπα! Ρε Μυρκά, εκεί σε χαζό. Πρώτο μαγαζί σου λέω θα σε πάω το βράδυ. Χάζεψες. Ναι, πολύ ωραίο μαγαζιστικό. Στάσου ρε Μυρκά, εκεί το βλάκας και μας διακόπτει. Λέγε ρε. Ο κύριος ήρθε για δουλειά. Για δουλειά. Άνος άνεργος, πες του ότι οι θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί και αν θέλει να πιάσει πια να ανέβει στον τέταρτο όροφο να δει τον κύριο Κατσανέβα δρόμο! Δεν κατάλαβες αφεντικό, θέλει να μας δώσει δουλειά! Να μας δώσει εμάς! Μυρκά γίνεται το απόγευμα που να γυρίσω δουλειά τώρα, φύγε, φύγε! Έλα, γρήγορα! Ορίστε κύριε, πιάστε σειρά κύριε, από εδώ! Σειρά, εδώ κύριε σειρά! Δεν είμαστε άνεργοι κύριε, περάστε σειρά, σας είπα! Από εδώ κύριε, σαντήρε, σειρά! Καθίστε όμως, δύο λεπτά! Κράτα πρακτικά εσύ! Yes, sir! Μην το παρεξηγείτε για το Μεσέρι, είναι τρελό το παιδί κύριε μου. Η φιλοδοξία πρέπει να γραφτεί κάποτε στη CIA. Καμπαρδάγα! Κράτα πρακτικά. Αφού είναι κύριε μου το γραφείο, μάλλον. Είναι πάω πάρα πολύ σοβαρό. Μαλάκα, θα κάτσουμε το πελάτη, σιγά, σιγά. Το αντικείμενο κύριε. Δεν πρόκειται για αντικείμενο κύριε, πρόκειται για γυναίκα. Α, για γυναίκα, μάλιστα. Εδώ, αυτή. Ορίστε. Νοστιμούλα είναι. Ωραία, ακόμα ένα αφεντικό, ε. Πρόκειται η γυναίκα μου, κύριε, η γυναίκα μου. Ώστε η γυναίκα σας λοιπόν, ε! Μάλιστα. Και έχω ένα πρόβλημα. Μάλιστα κύριε, θα το λύσουμε, μη στενοχωριέστε. Ναι. Εσείς το έχετε το πρόβλημα ή η γυναίκα σας. Εγώ με τη γυναίκα μου το έχω το πρόβλημα. Α, το έχετε εσείς για να. Δύο λεφτά να δω τι γράφει αυτός ο πλάκας και θα μου τα κάνει θάλασσα εδώ πέρα. Θα οικονομήσουμε. Μας. Είναι παντρεμένη. Ποια? Η γυναίκα σας. Μα τι λέμε το σύνορα κύριε μου. Με ποιον? Με ναι, φυσικά. Α, με εσάς. Μάλιστα, με εσάς. Στο άντρα της δηλαδή εσείς. Τότε η υπόθεση προχωράει κανονικά. Μάλιστα. Μπήκε το αστυνομικό δαιμόνιο στο μυαλό μας και θα λυθούν όλα. Μάλιστα. Και. Ακούστε κύριε, έχω την εντύπωση ότι με απατά. Εσάς. Ποιον απατάει, είναι τον μπάρμα της κάρτα, δεν έχει περάσει. Θα δούμε κύριε. Πότε το ανακαλύψατε κύριε μου. Ποιο? Το ότι σας απατά. Στο καθρέφτη το είδα. Α, πήγατε και είδατε τα κέρατα να ανεβαίνουν. Ποτίστε τα αυτά, ξέρετε που μπορεί να φτάσουν ψηλά. Όχι κύριε μου, είδα στον καθρέφτη κάτι περίεργες κινήσεις. Είδα έτσι κάτι περίεργα χτενίσματα, διάφορα αρώματα, στολίσματα. Οπότε λέω στον εαυτό μου εδώ κάτι βρωμάει. Μάλιστα, έχετε δίκιο κύριε. Οι τουαλέτες μας δεν είναι εντάξει, σου παρέξε λιγάκι νερό στην τουαλέτα. Βλάκα, είναι τα σωληνάκια, περνάνε το λιγάκι. Δεν εννοώ αυτό κύριε. Είπα ότι κάτι βρωμάει, λέω η γυναίκα μου, κάτι με. Μάλιστα και εμείς στενοχωριέστε. Καταλάβαμε ότι την υπόθεση εδώ είναι αστυνομικό το τέλο μας. Μόνο που για να προχωρήσει η υπόθεση σας, κυρία μου. Μάλιστα. Ξέρετε ότι εδώ προηγούνται χιλιάδες υποθέσεις, αλλά. Πόσα. Σας συμπάθησα από την αρχή και ξέρετε. Πόσα. Είμαστε λιγάκι ακριβοί εμείς, δεν είναι. Πόσα. Πρέπει να μας δώσετε 50.000 δραχμές, κύριε. 50.000. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, αν σας δώσω κάτι παραπάνω.
προηγηθεί. Αποκλείεται, κύριε, είμαστε ακέραιοι εμείς. Κάντε σε πάντα! Πάρτα, αγόρι μου. Ευχαριστώ, αφεντικό. Όχι, ευχαριστώ να τα μετρήσεις, σου είπα. Και μην βάλεις κανένα στη τσέπη, κανένα. Όχι, μπορώ. Μην πείτε τίποτα, εμείς θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ξέχασα, κύριε, να σας δώσω τη διεύθυνση του αντικειμένου. Δεν χρειαζόταν, κύριε μου, με μύτη εμείς λαγωνικά. Παρακαλώ, περάστε. Περάστε, κύριε μου. Εντάξει, όλα τα κοπείτε, ναι. Πηγαίνετε στο γραφείο. Βεβαίως. Ωραία! 55.000. Α, τα κάτω ρε, χεμπάει του, να μην τα παρσπατεύει. Τι σημαίνει αυτό, αφεντικό? Εσύ τι υποψιάζει να σημαίνει? Ότι θα με βολεύεις πάλι με σφαλιάρα και χωρίς λεφτά. Όχι, ρε Μπαγάσα, για πρώτη φορά θα τσιμπήσει ένα ολόκληρο ταριλάκι, Σε ευχαριστώ, αφεντικό, σε ευχαριστώ. Πρώτη φορά μου δίνεις και σφαλιάρα και λεφτά. Έχει χάρη που σήμερα είμαι στις καλές μου, γιατί πάω να παραλάβω το δεματάκι που μου στείλε η μανούλα μου από το πρακτορείο. Τα μάτια σου 14 στο γραφείο. Είδες τι κολομάνουν όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Α, και πού σε. Τι. Πάρε ένα πενιντάρικο και φέρε 5 μπουκάλια μπύρα να τα πιούμε όταν ανοίξουμε το δεματάκι. Τι είναι αυτά που λες, αφεντικό, 5 μπουκάλια μπύρα με ένα πενιντάρικο. Δεν φτάνουνε. Έχεις δίκιο. Αγόρασε τα από τα λεφτά που σου δώσα. Κάποιος άλλος. Μου πήραν την εικόνα μέσα από τα χέρια μου. Αλλά μη σε νοιάζει, πως. Δεν πρόκειται να το χάσω το μάτι μου. Ακολούθησε αυτό το ταξί. Μπα, και γιατί να τον ακολουθήσω? Τι σας είδα που θα μου πεις να ακολουθήσω, συνάδελφο? Ας τα λόγια και ξεκίνα. Για κοίτα έναν άνθρωπο. Κόψε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα. Μα όχι, δεν πάω από την άρ. Τι το περάσει εδώ, Σικάγο? Εγώ ρε φίλε, δεν την κάνω σε συνάδελφο, το κατάλαβες? Να πάρω διάλο, 3.000 ταξί έχει η Αθήνα, χώρια τα πειρατικά. Έπεσα πάνω στο τρελό. Δεν είναι τρελά, ρε φίλε, να πούμε. Συναδελφική αλληλεγγύη, να πούμε. Ο συνάδελφο μπορεί να ρίξει καμιά κόμπινα στα μάξι. Και πάει να τη ρολάρει τη δουλειά. Μπήκες, να τη τζουλήσει λιγάκι μου, αδελφέ μου. Πώς να σου πω δηλαδή, δικαίωμά του. Μαγκιά του να πούμε. Άντρας είναι, νομίζω. Και εσύ τώρα έρχεσαι και μου ζητάς να του την πέσω από πίσω. Και γιατί να πούμε, άντε πάει να πω εδώ ρε. Κατάσκοπος της γυναίκας του είσαι. Έλα ρε δικαί μου, ξεκίνα και θα σου δώσω τα διπλά από ό,τι θα γράψει το ρολόι. Δεν το ρόδο και με εγώ, μάγκα μου. Καθώς τον είπαμε. Συναδελφική αλληλεγγύη να πω. Αμάν, αμάν ρε φίλε, μας έπριξες με αυτή τη συναδελφική αλληλεγγύη. Το ξέρεις αυτό, ταξιτζή? Όχι. Λοιπόν, το ξέρω εγώ. Είναι ο μεγαλύτερος απεργοσπάστης του κλάδου σας. Λες αλήθεια ρε? Τώρα κοροϊδευόμαστε. Γειτονάς μου είναι ο κύριος. Όποτε έχετε απεργία, με αυτό κυκλοφορώ. Κάτω το μάι! Thank you.
κάνουμε με αυγά. Και θα ρίξουμε και από πάνω μη ζηθρούλα, έτσι. Και θα κάνουμε μία μάσα τρελή και παλα... παλα... Εσύ, τι είναι αυτό. Αμάν. Εικόνα. Και είναι και σκοροφαγωμένη, πολύ παλιά δεν φαίνεται. Άρα η μανούλα μου, η μανούλα ρε. Σου λέει επικίνδυνο επάγγελμα κάνει ο Γιώκας μου. Ας του στείλω μια εικόνισσα να τον φυλάει. Άρα μανούλα. Άρα μανούλα πόσο με σκέφτεσαι, γι' αυτό σ' αγαπάω. Τώρα θα μου πεις, θα προτιμούς την εικόνα ή τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα μανούλα, να τα φάμε εδώ με τον τύπο. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να την τιμήσουμε τη μανούλα μου. Να την κρεμάσουμε να μας φυλάει η εικόνισσα. Σκέφτομαι ότι δεν θα φάμε λουκάνικα και χωριάτικα. Κάσε ρε φαταούλα. Η εικόνα είναι πιο χρήσιμη, ρε, η μανούλα την έστειλε. Να μας φυλάει, βρε. Να μας φυλάει. Ξέρεις πόσο κάνει αυτή η εικόνα. Βρε, άχρηστε άνθρωπε. 3 εκατομμύρια δεν την αγοράσαμε. Άσε πώς να την αγοράσαμε. Πώς να την πουλήσουμε, να λες. Ηλίθιε. Αυτές οι εικόνες κάνουν πάνω από 20. 20 εκατομμύρια. Ναι, αλλά πώς να την πουλήσουμε αφού δεν την έχουμε. Με περίεργος πώς μας πήρε χαμπάρι. Αυτό το κόλπο της παραλλαγής δεν είχε αποδείξει ποτέ. Πώς είναι το όνομα αυτού του άθλιου. Καραμινάς. Καραμινάς. Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Θα είναι καινούριο στην πιάτσα. Άκουσε εκεί. Να μας τη φέρει ένας προτάρης. Θα σε σκοτώσω, ρε! Ηρέμησε, αφεντικό. Θα στη φέρω την εικόνα. Απόψε θα κάνω ντους στο σπίτι αυτού του βλάκα. Ωρίστε, τον λέει και βλάκα. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Εσύ έχεις αναρωτηθεί τι εντύπωση δίνεις. Άρχισε τα μάτια μου! Για να μην σε αναχωρείς την εικόνα! Βυζαντινή εικόνα ήταν. Και τη χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Φωτιά. Φωτιά θα ρίξει ο Θεός να μας κάψει. Πρόσεξε ρε Κοθόνη, μη μου τα κάνεις πάλι θάλασσα, αυτή είναι. Θα την πάρεις από πίσω, πρόσεξε, μην τη χάσεις. Θα γίνεις η σκιά της. Εντάξει, αφεντικό. Η σκιά της, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Αλλά δεν μου λες γιατί μόνος μου, ε. Εσύ πού θα πας. Κοίταξε, μη σου τραβήξω καμία και σου φύγει μούρη. Θα μας κάσει και κουμάντο που θα πάω. Έχω δουλειά εγώ. Εντάξει. Από πίσω της, έτσι. Τρόμο. Έχω δουλειά. Έκανα σφάλμα και πήγα μάλλον έτσι για πλάκα ή για κέφι μια στιγμή. Μα την καρδιά μου στο λέω πάλι, αν την ανοίξεις την εικόνα σου θα βρεις. Όλοι οι αγάπη μου κάνουμε σφάλματα, ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα. Πάντα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα άστο να πάει. Πάντα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα άστο να πάει. Αχ, μηνά μου, και να με βλέπαν από μια μεριά οι αστυφύλακες μου, ρέστα θα δίνανε. Μπράβο, μηνά μου. Για ποιο πράγμα, μπράβο. Που με έφερες μια φορά και στο σωστό μέρος. Δηλαδή που σου κόβια είσαι και δεν το καπαρίνεις, ε. Ένα μου λάθος, συγχωρέσέ το. Δεν τρέχει τίποτα και βάλ' το στο μυαλό. Μες στην αγάπη μας έχεις το βέτο. Είσαι για μένα το 10ο καλό. Αχ, όλη η αγάπη μου κάνουμε σφάλματα, ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα. Πάντα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα άστο να πάει. Πάντα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα άστο να πάει. Αγάπη μου κάνουμε σφάλματα, ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα. Πάντα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα άστο.
τα σ' αγάπαγα κι αυτό μετράει και ένα παράπτωμα στο να πάει. Όλη η αγάπη μου κάνουμε σφάλματα, ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα. Στα μάτια μου, αλλά ολόκληρη εικόνα που στο διάλο την έκρυψε. Να ήταν καρφίτσα, θα το έλεγα, αλλά ολόκληρη εικόνα του την καταχώνιασε. Δεν τη βρήκες πουθενά. Έψαξες παντού. Καλά. Εσύ που τον πέραγες και ηλίθιο. Θα την έχει βάλει σε κάποια θηρίδα. Ανήκανε. Θα πρέπει να δράσω ο ίδιος. Έτσι να θυμηθούμε και τα νιάτα μας. Και πως βγάλαμε τα καραβάκια μας. Γιατί μόνο εσύ και εγώ, Θεούδη μου, ξέρουμε γιατί τα καράβια μου έχουν ονόματα Αγίων. Άγιος Φανούριος. Άγιος Ονούφριος. Αγία Θέκλα. Γιώροσκαρη. Το καμάρι μου. Άγιοι Πάντες. Βοήθειά μας. Στου μπουρίξω καμιά σφαλιά και λέγε γρήγορα τι έγινε με την κυρία.
Ωραία γκόμενα, ε. Κόμματο, ε. Ρε, λέγε του λέω τι έγινε. Τα κανόνια τη τα είδε. Γιατί τα υπόλοιπα τη ήταν άσχημα. Μην μου αλλάξει εμένα κουβέντα και λέγε λίγο τι έγινε. Τι έγινε, αφεντικό. Κοίταξε, για να μην τα πολυλογούμε και για να μην χάνουμε τον χρόνο μα, διότι ω γνωστό ο χρόνο είναι χρήμα. Την έχασε. Τι είναι, πώ την έχασε δηλαδή. Ρε, εσύ, δεν σου είπα να γίνει η σκιά τη. Έγινε σκιά τη και σκιάσει σκιά τη. Αλλά μόλι έπεσε ο ήλιο, χαθήκαν οι σκιέ. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας μετά από μένα φυσικά. Λοιπόν, άλλη φορά δεν πρόκειται να ξαναμείνεις μόνος σου. Προχώρα μαζί σου. Αφεντικό. Μαζί σου θα έρχομαι. Χώρα. Μη βάζεις το χέρι σου εκεί πέρα και με μπερδεύεις. Μέσα. Μέσα. Τι θα πει ρε μπλάκα τη γυναίκα. Ρε καρλέ, τι γίνεται εδώ μέσα ρε, τι καταστασία είναι με αυτή μες στο γραφείο μας. Έχεις δίκιο πως. Τι έχω δίκιο ρε, εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου βρωμάει, κάτι τρέχει. Λες να είναι καμιά βρύση ανοιχτή. Ποια βρύση ρε βλάκα, κάποιος μπήκε μες στο γραφείο μας, δεν βλέπεις εδώ καταστασία. Θα μπήκε τρέχοντας φαίνεται. Εμπρός, έλα κρίκα μου, καλά είσαι. Τι εγώ. Εγώ έχω ένα κεφάλι τούβλο. Καλά που το κατάλαβες. Για χθες το βράδυ, τι να κάνεις, έτσι είναι. Του δώσαμε και κατάλαβε. Δεν κατάλαβα, ποιος κατάλαβε. Έλα ρε μυρχάκι μου, έλα τώρα τα έξω να σκέφτεσαι. Δώσαμε κι εμείς 5-5 παραπάνω, νιώσουμε σαν άνθρωποι και εμείς θα το κρατήσουμε ρε παιδάκι μου. Μου πέσε κι αυτή η ψηλοδουλίτσα, κάτι κονόμιτσα και... Α, εδώ τα χαλάμε, όχι, όχι τέτοια, μην ξύγεσαι έτσι. Οι γυναίκες δεν πληρώνουν ποτέ ρε φαίνε. Ρε θα τη βγάλω, είπα, θα τη βγάλω. Θα πάρω ένα ταλιράκι από το φίλο μου το Χαρίλα και θα την βγάλω. Μη στενοχωριέστε. Εσύ το καλύτερο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να ξεκουράσεις το βασανισμένο κορμάκι σου, να του φάρεις να συνέλθεις και μετά τα λέμε. Από μένα τσάι. Κάνε κλάκι μου, τι καλό παιδάκι μου είσαι εσύ. Όχι, όχι αφεντικό, ούτε που να το σκέφτεσαι, όχι. Δεν είμαι αυτό ρε. Όχι. Βγάτα ρε να το τάχεις. Πρώτα πρώτα να το τάχω, να, εδώ είναι. Αφεντικό. Δύο. Αφεντικό. Τέσσερα. Τέσσερις. 400. Ναι! Τα υπόλοιπα που τα πήγες. Τα φάγα σαν ούφο. Τα ξέσκισα όμως, Με ένα κατοστάρικο έπαιξα 25 παιχνίδια. Βέβαια. Μόνο ένα ούφο σαν και σένα θα νικούσε τα άλλα ούφο ρε μπούφο. Παρακαλώ, Άμι, έστεισε φωνές σε προηγουμένως η κυρία. Μάλιστα, ταυτότητα. Ουχ, ταυτότητα καήκαμε. Χαρίλα, δώσε ταυτότητα τη δική σου, στην Άμι. Εντάξει, αφεντικό. Αφεντικό ή πατέρα. Βεβαίως, αφεντικό, εγώ είμαι το αφεντικό. Κάποιος πρέπει να είναι το αφεντικό. Οικογένεια είμαστε, είμαστε του δρόμου. Σωστά, σωστά. Όχι εσύ, εγώ είμαι το αφεντικό, είπαμε. Thank you, Άμι. Πάμε, αγάπη μου. Όχι με το ασανσέρ. Δεν μου τη δίνει. Θέλω παραδοσιακό τρόπο, ρομαντικά. Ένα χαρούλι. Όχι από εδώ, έξω από το δωμάτιο. Όχι εδώ και τώρα. Έλα, γρήγορα. Εγκαλίτσα, έλα. Ζουρουπάσιο! Πρόκειο! Έλα, καθένα. Έλα, έλα, πάλι.
νεόνυφοι, τι ωραία που περνάνε. Έτσι. Αφεντικό, αφεντικό με ξεθέωσε. Τρέχε λίγο δίαιτα. Μου πέσανε τα νεφρά μου. Έτσι εύκολα ρε θα γίνεις πράκτορας. Τι το νόμιζες, παιξεγέρασε. Θέλεις όλοι ρε για να γίνεις πράκτορα. Ουί, εσύ είσαι μη, ω κούκλα μου. Στείλε μου σε παρακαλώ στο 423 un σαμπέν. Ναι, μια σαμπάνια. Πουρτούλετε, για δύο. Ναι, κούκλα μου, thanks. Αφεντικό, τι ακούω, σαμπάνια. Δεν πιστεύω να έρθαμε εδώ για τίποτα άλλο και όχι για αυτό που είπες. Κοίταξε να δεις, υφιστάμενος ναι. Πράκτορας θέλω να γίνω ναι, αλλά να μην πληρώσω εγώ την ύφη. Έλα εδώ ρε βλάκα, κάτσε κάτω ρε. Η σαμπάνια είναι... Θα δεις, θα δεις. Ποιος είναι? Η καμαριέρα! Και τι θέλεις? Μια μικρή έκπληξη από το ξενοδοχείο μας. Το ξενοδοχείο μας στους εκλεκτούς πελάτες προσφέρει πάντα μια σαμπανιά. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αγάπη μου. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πολύ αργείς. Πέσαμε σε δύσκολο φελό. Τι να κάνουμε? Διάφραγμα τύπου 2-8. Ταχύτητα 69. Σηκωθείτε λίγο πιο πάνω. Έτσι, ενώστε τα κεφάλια. Κολλώ, ζεστά, ζεστά, έτσι, έτσι. Μα πού βρισκόμαστε? Και έλεγα κι εγώ ότι τώρα που τα έχω καλά με την αστυνομία, ότι δεν θα μου κόλλαγε κανένας. Ορίστε που έχει όρεξη για αστεία μετά από όσα έγιναν. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όχι και τόσο. Θα μπορούσα να ήταν σοβαρότερα. Δηλαδή, Φελπίν, θα μπορούσα να έχω φάει τη σφαίρα. Παράδειγμα, λέω. Καλά, αστειεύεσαι μετά από όσα έγιναν? Είναι που θα τα οικονομήσω. Τι έκανε, λέει? Θα οικονομήσω, παιδάκι μου, θα τα πιάσω χοντρά, πώς το λένε. Δεν σε καταλαβαίνω. Μα είναι φως φανάρι. Εδώ βγήκαν πιστόλια, μακέρια, εκρήξεις. Έγιναν αδραγαθήματα στο τρέξιμο. Και λοιπόν. Αχ, ρε Μίρκα, ακόμα δεν κατάλαβες. Κρατάω στα χέρια μου την υπόθεση της ζωής μου. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να έχει μεγάλη αξία. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο κακό για το τίποτα. Όχι 50 χιλιάρικα. 500 θα του ζητήσω του Ματσαράγου για να του τη δώσω. Ποιος είναι ο Ματσαράγκος? Ο άντρας της λεγάμενης. Φυσικά, δεν πιάνει η μπάζα μπροστά της. Τι ήθελε και τον παντρευότανε με το καλυπούγι, μοιραία μια μέρα θα του την έκανε. Για να τη δω κι εγώ.
Πρόσεξε, αξίζει πολλά. Η γυναίκα. Η φωτογραφία, καλέ. Μα αυτή είναι η Γιζέλα. Την ξέρεις? Την είχαμε μαζέψει ένα βράδυ από μια χαρτοπαικτική λέσχη. Αλλά καθάρισε ο άντρας της με ένα τηλεφώνημα. Μπράβο, δύναμη ο Ματσαράγκος. Μωρέ, ένα εκατομμύριο θα του πάρω αυτή τη φορά. Καλέ, ποιος Ματσαράγκος? Αυτή είναι παντρεμένη με τον εφοπλιστή, τον Μεγαλοϊκονό. Τον ποιον? Τον Μεγαλοϊκονό. Ο Μεγαλοϊκονό μας? Ναι. Όλα τα καράβια του τα έχει βαφτίσει με ονόματα Αγίων. Καλά, και ο Ματσαράγκος, τι σχέση έχει ο Ματσαράγκος? Μωρέ, καλά το υποψιάστηκα εγώ. Αυτή είναι χοντρή υπόθεση, πολύ χοντρή. Λοιπόν, προβλέπω να τα κονομάω χοντρά. Ή να μπλέκεις χοντρά. Μη σηκώνεσαι, αγάπη μου, δεν θέλω να μου κουράζεσαι. Πόσο με προσέχει αυτό το κορίτσι, πόσο μ' αγαπάει. Έναν αντρούλι τον έχω. Τι να σου παραγγείλω, καφέ, γλυκό, τι θέλεις? Όχι, δεν θα καθίσω πολύ, είμαι βιαστική. Έχω να κάνω κάτι ψώνια. Α, κατάλαβα. Μια στιγμή, να το... Πόσα? Δεν θα θέλω. Φτάνουν. Μέχρι αύριο. Είσαι το πιο γλυκό αγοράκι του κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι εμένα, όχι εμένα, το Θεό. Το Θεό και τους Αγίους πάντες. Δεν μου λες, αγάπη μου, σε ενόχλησε κανείς τώρα τελευταία? Εμένα? Ποιος να με ενοχλήσει και γιατί? Τα λεφτά δεν κρύβονται. Και όταν τα μυριστούν τα λιγούρια, Έλα τώρα, σε πιάσανε πάλι οι ανησυχίες σου. Όλος ο κόσμος νομίζει ότι θέλει να με χθάρει. Τι να κάνουμε αφού το νομίζω? Έλα, αγάπη μου, ηρέμησε. Σε παρακαλώ, μη με συγχύζεις πάλι. Εγώ σε συγχύζω, ό,τι θέλεις το κάνω. Μέχρι και σωματοφύλακα μου είπες και σου προσέλαβα. Αλήθεια, πώς θα πας με αυτό το νερό? Σου διώχνει τις ανασφάλειες σου. Κάνει ό,τι μπορεί. Α, μπράβο, δεν ξεκολλάει από κοντά σου, Και να θέλε τον αφήνω εγώ. Μπράβο, αγάπη μου. Ποιος είναι? Τον κύριο Καραμινά, παρακαλώ. Εγώ είμαι ο κύριος Μεγαλοοικονόμος. Μεγαλοοικονόμος? Ο Καραβάς, ο εφοπλιστής? Μάλιστα, εφοπλιστής. Μπορείς, σας ακούω. Δεν ήθελα να σας πω κάτι εμπιστευτικά. Θα σταματήστε, παρακαλώ. Όχι, σας κάνω καφεδάκι, γιατί φραπέ θα βάλω και σαν τυχαίο πάνω. Να σας περιποιηθώ, θέλω. Ορίστε. Καθίστε, στην καρδιλίστα. Σας ακούω. Νομίζω πως έχεις κάτι που με ενδιαφέρει. Κάτι που θα κάνω το παν για να το πάρω στα χέρια μου. Σας ακούω, εκλεκτέ μου πελάτα. Απορώς πως με τόση αδεξιότητα έκανες μια τέτοια επιτυχία. Πώς θα περιμένεις να βγάλεις από αυτή τη δουλειά? Από αυτή τη... Ποια δουλειά? Λέω, βρήκες αγοραστή, πόσα σου δίνει για αυτό που πήρες? Πόσα αγοραστή βρήκα, καλό πελάτη είναι, τον έχω έτοιμο, στη διαδρομή είναι. Πόσα σου δίνει? Λέγε λοιπόν! Να μην βγάλω κι εγώ για αυτή τη δουλειά 500.000 δραχμές. 500.000! Πολλά είπες, μαλάκα, θα χάσεις τον πελάτη. Ελάττωσε το ποσόν. Εγώ σου δίνω τα διπλά. 1.000.000. Ένα εκατομμύριο! Το πήρες και τέρμα, οι μπελάδες. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι στη δικιά μας τη δουλειά, άμα γίνεις βούκινο πάει. Τέρμα η υπόλοιψη, τέρμα η καριέρα, τέρμα τα πάντα. Κατάλαβες? Αν καταλαβαίνω, λέτε, πώς δεν καταλαβαίνω? Δεν είμαι κανένας έξυπνος για να μην καταλαβαίνω. Είμαστε τώρα για τέτοιο ρεζιλίκι, για τέτοια καταστροφή. Βλέπω, είσαι εντάξει, παιδί. Σε ενδιαφέρει η υπόθεση καριέρα. Λοιπόν, να την κόψω εμού του ήδη. Να μην ανακατεύουμε ονόματα τώρα. Βέβαια, αλλή μόνο πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτή η επιταγή είναι δική μου. Ναι, ένα ολοστρόγγυλο εκατομμύριο. Αύριο το πρωί μπορείς να το πάρεις. Για το πράγμα που πήρα. Ναι. Μάλιστα. Δεν την παίρνω. Τι, τολμάς? Βεβαίως και τολμώ. Διότι ο άλλος... Ποιος άλλος? Αυτός που θα βρεθεί, δηλαδή. Για να δίνετε εσείς ένα εκατομμύριο, ο άλλος λέω που θα βρεθεί, μπορεί να δίνει και δύο. Μικρέ, είσαι πολύ νεαρός για να παίξεις την τιμή και την υπόλοιψή μου. Και πολύ άφραγκος για να μην δέχομαι, κυρία μου.
Τραβάς πολύ το σκηνή, το ξέρεις. Στο δικό μου λαιμό θα είναι περασμένο. Ακούστε κύριε και προσέξτε καλά, διότι αν πειράξετε μια τρίχα από το κεφάλι μου, πάει το εμπόρευμα. Χάθηκε. Δεν το βρίσκεις ούτε στην άλλη ζωή. Εμείς οι δυο θα τα ξαναπούμε. Κοιτάξτε, αυτός δεν είναι λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Ελάτε εδώ να σας έρθει. Πάει αυτός, έγινε καθώς. Τι διαολότοπο είναι εδώ πάνω που με κουβάλισες. Τα γραφεία μωρέ, γιατί τα έχω. Ωραία, πρέπει να παίρνει κανείς τα μέτρα του, άσε το. Δηλαδή δεν κατάλαβα, εδώ πάνω που με κουβάλισες θα αγοράσουμε οικογενειακό τάφο. Σαν αλλαγμένο σε βλέπω, έχεις πάρει άλλο αέρα, δηλαδή τι τρέχει. Αλλαγμένο. Πού να ακούσει και το άλλο. Κόλπος θα του δει, κόλπος. Ποιο άλλο, μωρέ, ποιο άλλο. Δεν βγήκε καλά η φωτογραφία. Ποια φωτογραφία. Φωτογραφία. Της γυναικούλας σου της Γκιζέλας, ε. Άστα ρε μάτσο μου, άστα. Τα μάθαμε ρε μάτσο. Τι μάθατε δηλαδή. Όσο εσύ είσαι άντρας της Γκιζέλας, άλλο τόσο είμαι κι εγώ η Αλέξη της δυναστείας. Αλλά δεν με νοιάζει με τι υπερδεψοδουλειές έχετε συναμετάξει σας. Εγώ το παραδάκι θέλω να τσακώσω. Λοιπόν, άκου μάτσο μου, μη στενοχωριέσαι και άκουσε. Για να πάρεις τη φωτογραφία, πρέπει να σκάσεις 1.050.000. Τι είπες ρε, τι αστειεύεσαι τώρα. Μα που να προχωρήσω και καλά κάτω. Κόλπος θα του δουλειά. 1.050.000. 50. Μην ξεχνάς τις 50. 1.050.000. Γιατί αν ήταν για 1.000.000, τα τσάκωνα από τον άντρα της Γκιζέλας. Δεν είπε. Από ποιον τα τσάκωνες. Να το ξέρεις, ε. Το μεγάλο οικονό μου. Τον εφοπλιστή που λέγαμε. Το ξέρεις. Αν το ξέρω, λέει, αν το ξέρω. Μπράβο. Έλα, λέγε, πού είναι η φωτογραφία. Μη στενοχωριέσαι, μάτσο, μη στενοχωριέσαι. Τη φυλάω σαν τα μάτια μου, την έχω κρύψει εγώ. Ούτε εικόνα να ήταν. Και φυσικά, μάτσο μου, θα την πάρει όποιος ρίξει τα περισσότερα. Με σκληρό καρύδι εγώ, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Τόσο καιρό με πέσατε από εδώ και από εκεί, ε. Τώρα που βρήκα την ευκαιρία, θα σας πιω το αίμα, μάτσο μου. Θα σας πιω το αίμα, ματσούλη μου. Χωρίς να έχει τράταχτα οικονομικά ωφέλη. Αυτό είπα. Και συνήθως τα λεφτά πιτάγουν οι πλούσιοι. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα. Γιατί, μαντάμ, για βλάκα με περάστε. Μαλάκας είμαι, δεν είμαι βλάκας. Απλώς βαρεμένος είμαι και πονάω λίγα και δεν ξέρω τι λέω. Ο τρόπος του Λέγιν. Ο Λέγιν του τρόπος, αλλά. Ασφαλώς θα καταλαβαίνετε ότι μου είναι αδύνατο να του είμαι πιστή. Σε αυτή τη φάση του αγώνα, μαντάμ, η απιστία είναι θέμα πίστης, πιστών έρωτα και συνομορφιά. Τον σκαλά μπαγκά σας, έτσι, σου σπάσα τα μέσα. Ήσυχα! Ας τις
αγριάδες. Μα τον βλέπω και μου τη δίνει. Άσε μόλις πάω στα μούτρα. Πήγαινε έξω. Έξω είπα. Σκλαβάκι σας ότι πας, ε. Πω, τι είσαστε και δεν σας φαινότανε καθόλου. Τι να μου φανεί δηλαδή. Ότι εξουσιάζετε τόσο πολύ τους άντρες. Δεν μου λέτε, τους μαστιγώνετε και όλα τους μαστιγώνετε. Πέστε το μου να το ευχαριστηθώ. Α, μου φαίνεται ότι πήρες φόρα. Ο Σταυράκης δεν υπάκουσε στην ερωμένη του, αλλά στη γυναίκα του εργοδότη του. Ποια είναι αυτή. Εγώ ίδια φυσικά. Ο άντρας μου τον προσέλαβε για σωματοφύλακά μου. Α, δεν φτάνει δηλαδή που τούτα τον πληρώνει και από πάνω. Δεν ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για τα οικογενειακά μας. Σωστά, είστε εξαιρετική κοπέλα εσείς. Έχετε πολύ μυαλό. Μπράβο σας λοιπόν, σας χάρηκα. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για τη φωτογραφία, να διαπραγματευτούμε. Ακούστε λοιπόν, δεσποινής μου. Για να συλλάβετε τη φωτογραφία αναχείρας, πρέπει να καταθέσετε 1.050.000. Και προσέξτε, κάθε ώρα που περνάει η τιμή της ανέρχεται επικινδύνως. Γι' αυτό σας συνιστώ να βιαστείτε. Σου δίνει τόσα λεφτά ο Ματσαράγκος. Ματσαράγκος είπες. Πού το ξέρεις εσύ το Ματσαράκο? Α, παλιά ιστορία. Μου έχει γίνει τελευταία στενός κορσές. Θέλει Σόνη και καλά να με χωρίσει από τον άντρα μου και να με παντρευτεί. Με το ζόρι. Τι, αφού δεν μπορεί με το καλό. Αλλά χαζή είμαι εγώ να αφήσω τον άντρα μου που μου πραγματοποιεί όλες μου τις επιθυμίες και να πάρω αυτόν που θα το πραγματοποιώ εγώ όλες του τις επιθυμίες. Αυτό σου είπε. Εσύ είσαι έξυπνο κορίτσι. Και τετραπέρα το τι τώρα θα αφήσει τα ήρεμα και κατοικίδια ζωάκια να ασχοληθεί με τα άγρια ζώα του λόγου και του βουνού. Ζώων είσαι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω αυτό. Αλλά για πες μου κάτι. Πού ήξερες εσύ ότι ο Ματσαράγκος ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία? Ο ίδιος μου τηλεφώνησε. Όταν του είπες ότι την τράβηξες, με πήρε και μου είπε ότι με κρατάει. Ξέρεις τι εκβιαστής είναι αυτός. Θα την πάει μακριά τη βαλίτσα. Βέβαια εκβιαστής είναι. Τώρα δικαιολογούνται τα κουμπούρια και τα μαχαίρια που κουβαλάει απάνω του. Τώρα εξηγούνται όλα. Πάντως, αν βοηθήσεις να τον ξεφορτωθούμε. Ναι, λέγε. Θα περάσουμε πολύ καλά οι δυο μας. Άσε, κοριτσάκι, και δεν μασάω εγώ. Δεν μασάω. Αραίωνε. Ποιος είπε το κορμάκι με μένα είναι για μαστίγωμα. Και ποιος σου μίλησε για μαστίγιο? Κοριτσάκι μου, όταν μου λες να πετάξω ένα εκατομμύριο, είναι σαν να με μαστιγώνεις, με θανατώνεις, πώς το λέει. Και αν τα κάνουμε 2 τα εκατομμύρια. 2. Πάλι δεν μασάω. Άσε, κορίτσι μου. Το οικόπεδό σου είναι πολύ ακριβό. Καλύτερα να μείνω στο ενίκιο, κατάλαβες. Θα πηγαίνω εγώ τώρα και όταν λογικευτείς, πάρε με ένα τηλέφωνο και θα βρούμε κάποια λύση. Αλλά ένα ήθελα να μάθω. Αφού ο άντρας σου τα ήξερε όλα, τι δουλειά είχε ο Ματσαράκος? Ο άντρας μου τα ήξερε. Μη μου πεις ότι δεν ήξερες ότι τα ήξερε. Πού να το ξέρω. Ξέρω εγώ. Και εσύ πώς το ξέρεις ότι τα ήξερε? Πώς το ξέρω, λέει, αφού ήρθε στο γραφείο μου και μου σκάσε ένα πακέτο λεφτά. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Είναι κακοπληρωτής, ε. Τους κρατάω, τους παίζω και τους τρεις στα δάκτυλα. Τους τρεις, ποιους τρεις? Εκτός από τον Ματσαράγκο και τον άντρα της Γιζέλας, ποιος άλλος ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία? Η ίδια η Γιζέλα. Μπήκε και αυτή στο χορό. Η Γιζέλα? Ναι, θέλει πάση θυσία τη φωτογραφία. Χαμός γίνεται, σας λέω. Και όχι μόνο η Γιζέλα, όλοι τους δηλαδή είναι έτοιμοι να τα ρίξουν προκειμένου να αποκτήσουν το θησαυρό μου. Και η Γιζέλα, αυτή είναι κι αν καίγεται περισσότερο. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα διαπραγματευτώ με αυτόν που θα ρίξει τα περισσότερα. Με σκληρό καρύδι εγώ. Ακόμα δεν το καταλάβατε. Κακόμοιρα παιδιά. Γκαρσόν, έλα σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλη από σένα στο δικό μου αίμα να κυκλοφορεί. Είσαι μια εικόνα στο δικό μου βλέμμα που μ' ανατριχιάζει
και με συγκινεί. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη από σένα πιο ιδανική. Έρωτα μεγάλε, αρχή μου και φινάλε, είσαι μόνο εσύ. Δεν υπάρχει άλλη μέσα στην καρδιά μου, μόνο εσύ γλυκιά μου, η μοναδική. Είσαι η αγάπη, η μεγάλη αγάπη, μέσα στη ζωή μου άλλη δεν θα μπει. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη από σένα πιο ιδανική. Έρωτα μεγάλε, αρχή μου και φινάλε, είσαι μόνο εσύ. Δεν διασκεδάζεις και πολύ απόψε, Γκυζέλα μου. Γιατί? Άρα βράδια δεν κατέβαινες από την πίστα. Απόψε διασκεδέσε κρατάνε τα πόδια σου. Μου κάνεις σπάσιμο νεύρο. Εκτός πια, αν διασκεδάζεις σιωπηλά. Να θέλω να πω δηλαδή, μήπως έπιασαν πάλι εκείνες οι ανασφάλειές σου. Ξέρεις, νομίζω πως ξέρω. Δεν υπάρχει άλλη. Τι ξέρω δηλαδή. Πού οφείλονται αυτές οι ανασφαλίες? Δεν καταλαβαίνω. Την ηλικία μου οφείλονται. Ορίστε. Πάντα το ξέρω ότι σου πέφτω μεγάλος. Άλλωστε το ήξερες και εσύ αυτό. Και σκέφτεσαι πως όσο περνάει ο καιρός θα μείνεις μόνη και σε πιάνει απελπισία. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει τόσο σύντομα. Το λες για να με παρηγορήσεις, αλλά θα γίνει και αυτό, μετά από 40, 50 χρόνια. Α, τόσο αργά. Αφού θα γίνει τόσο αργά, λέω, γιατί να το συζητάμε τώρα. Έχεις δίκιο. Γιατί να σκάς λοιπόν, έχουμε ολόκληρη ζωή μπροστά μας, Ας τη ζήσουμε. Ας τη κρατήσουμε. Έλα. Το διαφορικό σας, πολύ ωραίο το διαφορικό σας. Δεν μου λέτε, με γρανάζια είναι ή χωρίς? Όχι διαφορικό, εγώ έχω πρόβλημα με το χασιπιτέρο. Μα το χασιπιτέρο. Θα μου το δει, θα μου το κοιτάξε. Να στο δω, δεν κάνω τόση ώρα τίποτα άλλο, μου έχουν πεταχτεί τα μάτια έξω. Πολύ ωραίο διαφορικό. Βλέπει το χασιπιτέρο μου. Δεν το βλέπω, αλλά το αισθάνομαι. Εντάξει. Τρέζολη. Εγώ τι λέω να σε ευχαριστήσει, αλλά δεν ξέρει πώς. Δεν ξέρει πώς να με ευχαριστήσει, Βάλ το αποθεμένο κλί. Εγώ ξέρει πώς να σε ευχαριστήσω, αλλά δεν γίνεται εδώ μέσα στη μέση του δρόμου. Τι θα έλεγε για ένα drink σπίτι μου? Σπίτι σου, πονηρούλα. Και μετά δεν ξέρει πώς να με ευχαριστήσει. Εγώ στο σπίτι σου πώς θα τα βγάλω πέρα με δύο κρεβάτια γυναίκα. Πάμε λοιπόν. Τι κάθεσαι? Και δεν κρατιέμαι. Αυτή είσαι, τι θα γίνει εδώ μέσα? Οι ξένες, πάντα το έλεγα ότι οι ξένες είναι θερμόεμες. Ποτέ σαν τις Ελληνίδες. Γι' αυτό ήθελα να γνωρίσω πάντα τη ζωή μια ξένη και να κάνω τρελίτσες μαζί της. Διότι οι Ελληνίδες για να σε βάσουν στο σπίτι τους, κοριτσάκι μου, πρέπει πρώτα να σου φορέσουν τη δειλιά στο λαιμό, να σε πάρουν στην εκκλησία. Ενώ οι ξένες είναι απόλαυση. Τι να κάνω? Από όλα θα κάνω και ντους, θα κάνω και αρώματα, θα κάνω και τελίτσες, θα κάνω. Έλα μαζί μου! Έλα μαζί μου! Πού πας, τα ρούχα σου! Τα ρούχα μου!
Αν είναι τα ρούχα μου, κατά τον ντους δεν γίνεται με ρούχα, ε. Να τα βγάλω δηλαδή. Αργάτι μου. Αχ, μανούλα το κεφάλι μου! Βοήθα και εσύ, βρε Καλλιόπη. Καλλιόπη, τι σόι όνομα σου ειδικό είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι επαρχία της Σουηδίας. Τα τρίκανα να έχεις υπόψη από γεωγραφία. Αυτή τη φορά σου βγάλαμε μόνο τα ρούχα. Την άλλη φορά θα σου βγάλουμε και το δέρμα. Θα σε χθάρουμε. Θα σε χθάρουμε ζωντανό. Βέβαια, αυτό μπορείς να το αποφύγεις αν δώσεις εμάς το εμπόρευμα. Καταλαβες. Λοιπόν, σκέψου το. Σκέψου το καλά. Άρα τώρα, μπορείς να φύγεις. Πώς θα φύγω, ρε παιδιά, έτσι με το σλιπάκι. Κανονικά θα έπρεπε να σου πάρουμε και το σλιπάκι. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή τη φορά απλώς σε προειδοποιούμε. Τι? Επιδειξίας? Μόνο με σλιπ? Καλά, ερχόμαστε, ερχόμαστε. Όχι, κυρία μου, δεν θα αργήσουμε. Αμέσως, λέμε. Έχει και άσχημο σώμα, ε. Καλά, φτάνουμε, φτάνουμε. Ωρα, κανονικά στο τμήμα έπρεπε να σε πάω, αλλά έχει χάρη που κάνει κρύο εκεί μέσα και το μου ξεπαγιάσεις. Αφεντικό, πώς θα κατάφερες έτσι? Α, δεν σάπα, πού να στα λέω. Πέφτω σε ένα μπουλούκι καμιά 800 άτομα. Τους βλέπω όλους να κινούνται απειλητικά επάνω μου. Λέω τώρα τι γίνεται. Αλλά δούλεψε τον δετεκτιβικό μου μυαλό. Τους πλακώνω όλους στο καράτε. Ρίχνω 10 κάτω, 15, 20, 30. Μάχη σου λέω, μάχη σου στη μάχη πόλεμων. Αλλά από μία μάχη όμως καταλαβαίνεις, οι ήρωες έχουν και τις απώλειές τους. Τι μάχη και απώλειες μου λες, αφεντικό, εγώ δεν βλέπω καθόλου αίματα. Ρε τρελώσεις αίμα, ρε κύλα, για το αίμα σου λέω. Αφού τα ρούχα μου είχαν γίνει χάλια από τον αίμα των αντιπάλων. Γι' αυτό βούτυξα κι εγώ αυτό το σεντόνι από μία φουγάδα για μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δουλειά το λες εσύ να τρομάζεις τις γριούλες της γειτονιάς. Γριούλες της γειτονιάς να μην παίρνουν μάτι, απαγορεύεται, δε φταίω εγώ. Τελευταία φορά τους εξελασπώνω. Την επόμενη θα σε χώσω μέσα. Αφεντικό, τώρα που μείναμε μεταξύ μας, πώς βρέθηκες γυμνός, πες μου. Ρε βλάκα, πώς με δεστάπανε! Μάχη, ρε έμανε! Να δεις το αίμα που κύλαγε, άλλο πράγμα του λέω. Τι αίμα ήταν αυτό? Εδώ είναι τα λεφτά. Η φωτογραφία που είναι. Κάτσε, παιδιά, είσαι καπνίζω τώρα, δεν βλέπεις. Φωτογραφία. Τα λεφτά είναι εδώ, ε. Ναι, ναι. Βρε ματσαράκο μου, γιατί τόσα λεφτά για μια γυναίκα. Και τι γυναίκα, από δεύτερο χέρι εδώ που τα λέμε. Τι δεύτερο χέρι. Εδώ τα χέρια έχουν κάνει παρέλαση απάνω. Μόνο σε ρώτησα που είναι η φωτογραφία, έλα. Μη στενοχωριέσαι, είναι φυλαγμένη σε καλά χέρια. Δηλαδή δεν την έφερες. Αφού είπαμε δουλειά χέρι με χέρι, έλα το. Ψυχραιμία, όχι τόσο βιασύνη, ματσαράκο μου. Θα τη φέρω, αλλά προηγουμένως έχω να σου ανακοινώσω κάτι πιο επίγον και πιο σοβαρό, ματσαράκο μου. Για να πάρεις τη φωτογραφία, χρειάζεται τώρα 1,5 εκατομμύριο. Τι είπε, 1,5 εκατομμύριο. Βεβαίως, διότι μέσα σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνονται κάτι ξεσκισίματα ρούχων, κάτι ψυχικές οδύνες, για να μην συνεχίσω. Είσαι εκβιαστής. Τι είμαι, μάτσο μου. Εκβιαστής. Εγώ, μάτσο μου, εκβιαστής. Εγώ, μάτσο μου. Αφεντικό, τι κάνεις εκεί? Ένας καλός πράκτορας, χαρίλη μου, πρέπει να είναι πάντα σε φόρμα, διότι το επικίνδυνο και επώδυνο επάγγελμα που κάνουμε απαιτεί ελαστικότητα και ευελιξία. Κατάλαβα, κάθε μήνα πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Κάθε μήνα οι πράκτορες, επειδή ακόμα εσύ είσαι δείγμα πράκτορος, πρέπει να κάνεις 2 φορές το μήνα γυμναστική. Θυσίες θα κάνω και γυμναστική θα κάνω, αμοιβή δεν βλέπω, αφεντικό. Αμοιβή, εντάξει, δεν θα πάρεις και την αμοιβή σου, έρχεται, να, στη διαδρομή. Στη διαδρομή, δηλαδή την υπόθεση πας να την ξενιχιάσεις, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, σιγά να μην κύσε, ρε κομμότρια, να την ξενιχιάσεις, ρε. Να την εξιχνιάσεις, αγοράκι μου. Α, αφεντικό, εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Μιλάω δημοτικά. Δημοτικά, ε. Κάποιος ανεβαίνει. Δεν πας να δεις ποιος είναι. Εγώ... Να μπορώ να δω. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αφεντικό. Μη μου κόψεις και την άτα. Πώς έγινε
κιόλας. Αχ, αφήστε τα κτισήματα εδώ. Ήρθα μια... Δεν μου λέτε, κυρία μου, σε τι οφείλω την επίσκεψή σας? Μου φέρνετε καμία καλή πρόταση? Την καλύτερη. Σταθείτε, κυρία μου, σταθείτε. Κάτσετε πρόνοιμα. Εδώ είναι γραφείο. Εδώ εργαζόμεθα, βγάζουμε το ψωμάκι μας. Ακούστε, κυρία μου, τις προτάσεις αυτές να τις κάνετε στον κύριο Ματσαράγκο. Αν και ο τύπος δεν μου φαίνεται τόσο ξελιγωμένος. Ξελιγωμένος, τι θέλεις να πεις? Θέλω να βάλε ότι κάτι μου βρωμάει, κυρία μου. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον με σένα κάτι δεν πάει καλά. Εκτός αν δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες. Εμένα. Μπορεί και σένα. Στη σημερινή εποχή οι στατιστικές λένε ότι στους 100 άντρες... Ο ένας είναι... Ταύρος, θέλω να πω, ταύρος. Συμφωνώ. Γιατί όλα αυτά, δύο λεφτά να εξηγηθούμε. Μην νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο ξοφδάς. Όχι. Θα πάρεις με τα λεφτά σου. Αυτό είναι μια έξτρα προμήθεια για να μας προτιμήσεις. Να μα λέγε μου τέτοια, λατρεύω αυτούς που βγάλαν τις προμήθειες! Τους λατρεύω! Εγώ την εικόνα τη γνώρισα. Πώς τη γνώρισες δηλαδή? Πώς τη γνώρισα? Ναι. Τη γνώρισα γιατί είναι αυτή που κλέψανε πριν ένα μήνα από το Άγιο Όρος. Τι έκανε, λέει? Τώρα κατάλαβα γιατί μου πουλάς έρωτες. Για να μαθαίνεις τις κινήσεις της αστυνομίας, αρχιμαφιόζε. Αλλά δεν έχεις καταλάβει ποια έχεις να κάνεις. Όχι, Μίρκα μου, μην παίρνεις τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Δύο λεφτά θα σου εξηγήσω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μίλα. Μίλα, μωρή σου πια. Τα λεφτά που πήρα από το Ματσαράγκο, εσένα δεν τα δώσα. Εσύ δεν τα μέτραγες. Εγώ τα μέτρησα, αλλά εσύ τα τσέπωσες. Χαριλάκι μου, γλυκέ μου, χαριλάκι. Μίλα, βρε! Μίλα, γιατί δεν θα προλάβεις να μιλάς για πολύ. Εξήγησες την κυρία υπαστυνόμο. Μετά τι έκανα? Μετά πήρες βάρνα τα νυχτερινά κέντρα και τα φάγες με τα βρωμοθύλικα. Να σου δώσω μία στο κεφάλι, εσένα να σου πω εγώ. Γιατί εσείς δεν το είπατε? Πίστηκες τώρα, γλυκιά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι αθώος. Η εικόνα βρέθηκε εδώ. Όχι, κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ, κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Πάρε τη μανούλα μου στο χωριό τώρα αυτή τη στιγμή να στο πιστοποιήσει να δει ότι λέω αλήθεια. Δεν τρέπεσαι, βρε! Τώρα να κατέβεις και τη μάνα σου μέχρι εκεί έφτασες. Όχι, να κατέβω με τη μανούλα μου, εγώ τη λατρεύω τη μανούλα, τη βάλω κάποιες ιστορίες. Εγώ σου λέω για την αλήθεια, να πάρει να δει. Θα στο πιστοποιήσει και η ίδια. Μαρέγε, μαρέγε, μαρέγε μου κόρη.
εσείς? Ορίστε! Ναι, εγώ είμαι! Περισνέ στην Καλαμάτα! Περιμένουμε τα δάνεια! Τι θα γίνει! Μας έφαγε το ύπαιθρο! Δάνεια ακούμε και δάνεια δεν βλέπουμε! Στι... να μην τα... Α, από Αθήνα! Ποιος είναι! Είμαι μία φίλη του γιού σας. Κατάλαβα! Μια γκόμενα του γιού μου! Φίλη, κυρία μου, είπαμε, όχι γκόμενα! Στείλατε μία εικόνα του γιού σας? Μέσα σε ένα κουτί από όμο, Μέσα σε ένα κουτί από όμο? Όχι, παιδάκι μου, τι να τα πω, εικόνα! Εγώ του στείλα ένα χαρτοκιβώτιο τσιπ που είχε μέσα μια λουκανικάρα τόση με τα συγχωρήσεων και μια μυγίστρα για να φάει! Η μάνα σου λέει ότι δεν σου στείλε καμία εικόνα μέσα στο κουτί του σκι. Α, την ψευτούλα τη μανούλα μου, πάει να μας μπερδέψει. Και το κουτί τι είχε μέσα? Λουκάνικα και μυζήθρα, από ό,τι λέει. Λοιπόν, αφεντικό, τώρα που το σκέφτομαι, το κουτί που έφερε από τα ΚΤΕΛ δεν ήταν από σκύπ, ήταν από όμο. Ναι, ρε, βλάκα, και εκεί χαλά συνταγή. Αυτό μας μάραν τώρα, εδώ έχουμε. Χαριλάκι μου, να σε μιλήσω εγώ. Ανάργα, Ιούδα, δεν θέλω τα φιλιά σου. Δεν τεκτιμιλήθηκε, δεν το καταλαβαίνει ότι θα ξενυχιάσει την υπόθεση όπω λε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μίλκα μου, Μικάλη μου, αν με πιστεύει έστω και στο τόσο, κάνε μια μεγάλη χαρή. Και τι θα βγει αν την κάνω? Από αυτή την ιστορία θα πούμε οι δυο μας κερδισμένοι. Κερδισμένοι? Πας να με λαδώσεις, βρε άθλιε! Ναι, να σε λαδώσω με προαγωγή όμως. Τι πράγμα? Δεν μου λες, αν πιάσεις τους πραγματικούς ενόχους, δεν θα πάρεις προαγωγή. Αφού σε κρατάω ήδη. Με κρατάς, επιμένεις εσύ, εκεί το βιώνεις, με κρατάς. Αφού με κρατάς λοιπόν, άντε να πιαστούμε χεράκι-χεράκι, να πεταχτούμε μέχρι το ΚΤΕΛ για να λάμψει η πραγματική αλήθεια. Πάμε, την εικόνα που την πας. Αυτό είναι δική μου δουλειά, προχώρα. Είσαι και εσένα, ε! Δύο λεπτά. Κοίτα ρε πως με κοιτάει η άπιστη Θωμού! Ακόμα δεν με πιστεύεις! Έχεις δίκιο! Για μισό λεπτό ρε παιδιά, για εξηγήστε μου και εμένα να καταλάβω! Τι να σου εξηγήσω ρε βλάκα, τι να σου εξηγήσω! Εξήγησε μου και αν δεν καταλάβω άφησε με μεταξύ τα σιόγια του Σεπτέμβρη! Αλλά θέλω να καταλάβω! Ρε Μπουμπούνα, 10 φορές τάπα! Και άλλη μία φορά 11, αλλά εξήγησε μου, σε παρακαλώ! Να σου εξηγήσω. Στην αποθήκη που πήγαμε υπήρχαν 2 κυβώτια με απορριπαντικά, έτσι δεν είναι? Έτσι. Το ένα το κυβώτιο είναι αυτό το κυβώτιο με τα λουκάνικα που μου στείλει η μανούλα μου και ήταν για μένα. Για μένα. Κατάλαβες? Το άλλο το κυβώτιο ήταν αυτό που είχε μέσα την εικόνα και ήταν για τους αρχαιοκάπηλους. Εγώ, μαλάκας, αντί να πάρω το κυβώτιο με τα λουκάνικα, πήρα το κυβώτιο με την εικόνα. Μπράβο. Τι μπράβο, ρε. Χειροκροτάς που πήρα το κυβώτιο με την εικόνα? Όχι, χειροκροτάω που έχεις γνώθεις αυτό. Ρε αφεντικό, όλα αυτά το κατάλαβα. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα? Τους αρχαιοκάπηλους, πώς θα τους πιάσουμε? Με τη βοήθεια της εικόνος. Α, μόνο με θαύμα. Όχι, ρε Μπουμπούνα, μόνο με θαύμα λέει. Κοίτα το βλάκα και θέλει να γίνει και detective, λέει. Θέλει να γίνει και detective. Πώς θα τους πιάσουμε? Πώς θα τους πιάσουμε? Όταν θα έρθουνε αυτοί να διαπραγματευτούν μαζί μας για να πάρουν την εικόνα. Για σας, και πού το ξέρουν αυτοί ότι εμείς έχουμε την εικόνα? Δεν ψάξανε το γραφείο μας. Α, οι αρχαιοκάπηλοι ψάξανε το γραφείο. Όχι, ο πάπας της Ρώμης. Κοίτα ρε μια φάτσα ρε και θέλει να γίνει και detective. Εσύ ρε παιδάκι μου, δεν έχεις μυαλό ανθρώπου μέσα στο κεφάλι σου. Έχεις μυαλό κότας ρε. Κότας, το καταλαβαίνεις. Α, πάμε ρε παιδιά, πάμε και στο γραφείο, θα τα δείτε και μόνοι σας. Ελάτε μαζί. Ελάτε μαζί. Ω, ποια συγκινητική χαρά ήταν αυτή. Τι γίνεται κύριε μεγάλο εφοπλιστά? Το φέρατε το παραδάκι? Ναι, αν και δεν μου καροφάνηκε, μου είπατε ότι δεν παίρνετε επιταγές. Ειδικά δικές μου επιταγές, πολύ πιάτσα τη θεωρία ενίκης. Ορίστε, μπορείτε να μετρήσετε. Όχι, να μετρήσω, ναι, αλλά... Παρακαλώ! Ποιος είναι αυτός? Μη στεναχωριέστε, αυτός είναι των μετρήσεων των χρημάτων της χρηματαποστολής του χρήματος. Μη στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Μίρκα, έλα, τον φωτογραφίσαμε με τα λεφτά στο χέρι.
Μια στιγμή, μια στιγμή. Τι έκανα? Συλλαμβάνεσαι για αρχαιοκαπηλεία. Για αρχαιοκαπηλεία? Τι σόι αστείο είναι αυτό? Όχι αστείο, όχι αστείο. Τόσα λεφτά μας έφερες για την εικόνα. Ποια εικόνα? Την εικόνα που ήρθες να πάρεις με αυτά τα λεφτά. Εγώ με τα λεφτά αυτά ήθελα να πάρω τη φωτογραφία της γυναίκας μου με τον εραστή της. Το κάθαρμα μου ήθελε και αύξηση. Ακούστε, όπως καταλαβαίνετε, εγώ θα δηλαδή τόσα και ρατώσα για να πάρω αυτό το ντοκουμέντο που ξέρω που βάζει φωτιά στην τιμή και στην υπόλοιψή σας. Α, με ηρωνεύεστε κιόλας, ε. Λοιπόν, τέρμα οι εκδιασμοί. Θα τα σκανονίσουν οι δικηγόροι μου. Χαίρετε! Έφυγε και πήρε και το παραλάχι. Ο Αντίχριστος! Αυτός που έφυγε είναι ένας καλός χριστιανός. Τον Αντίχριστο τον κρατάμε ακόμα. Μίρκα μου, κοίταξε να σου εξηγήσω. Πουλάκι μου, κοίταξε. Σταθείτε, δεν μπήκα. Δύο λεπτά να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ. Σας λέω, τον είδα με τα μάτια μου. Αυτός ήταν στη μανούλα μου, σας ορκίζομαι. Αυτός μου φέρε τα πρώτα χοντρά λεφτά. Καλά, προχώρα τώρα. Δύο λεφτά, Μίρκα μου. Θα σου εξηγήσω. Ο Ματαράγκος ήρθε στο γραφείο πριν από το κουτί. Η Γκιζέλα ήρθε μετά για τα πρώτα. Μην τα θυμίζει σε μένα αυτά. Δύο λεφτά, βρε παιδάκι μου. Η Γκιζέλα ήθελε τη φωτογραφία, δεν ήξερα εγώ τι θέλει την εικόνα σας. Κράτα τον έναν. Και εσύ ρε βοηθέ βρούτο, τι σου έκανα ρε! Έχεις να με πληρώσεις ένα χρόνο! Δυο λεφτά, όχι, δυο λεφτά βρε Μίρκα μου να σου εξηγήσω. Αν ο εφοπλιστής ήθελε τη φωτογραφία, θα έρχονταν μόνος του, δεν θα έβαζε ολόκληρη συμμορία να με κυνηγάει. Ε, προχώρα σου λέ... Σταθείτε! Σταθείτε. Είσαι καλά. Πολύ καλά, κυρία μου, και κοντά τα χεράκια σου. Νόμιζα ότι θα σε σκότωνε. Ποιος? Ποιος άλλος καλέ, ο άντρας μου. Μα γιατί? Αλλά φταίς κι εσύ όμως. Εγώ γιατί φταίω? Για να ανεβάσεις την τιμή της φωτογραφίας, μου είπες ότι τα ήξερε όλα. Και ότι σου έκανε μάλιστα και την καλύτερη προσφορά. Και λοιπόν? Τι λοιπόν? Πριν από λίγο συζήτησα το θέμα ανοιχτά. Και ξέρεις τι ανακάλυψα? Τι? Ότι δεν είχε ιδέα περί φωτογραφίας και τη σχέση μου με το Σταύρο. Δηλαδή, κυρία μου, ο άντρας σας μόλις σήμερα έμαθε για την ύπαρξη της φωτογραφίας. Πριν μισή ώρα σας λέω. Και έγινε θηρίο. Ειδικά όταν έμαθε ότι την έχει στα χέρια του κάποιος detective Καραμινάς. Και έγινε έξαλλος. Και ξέρεις τι μου είπε? Τι? Ότι πρέπει να βγεις οπωσδήποτε από τη μέση. Γι' αυτό κι εγώ έτρεξα πίσω του. Φοβήθηκα μήπως σου κάνει κανένα κακό. Είσαι και μια θέση στο κάτι για το γαρίλαο. Πάμε πάρα ρε να μου ανοίξεις το γραφείο να πάρω τηλέφωνο. Να σου ανοίξω. Και μένα δεν θα με λύσεις. Με σένα θα τα πούμε μετά όταν θα χαιρετήσουμε μαζί την κυρία Γκιζέλα μας. Μας σας πού σπαστά. Μας. Γκιζέλα μου, με έσωσες και δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Αλλά ήθελα όμως να σε ρωτήσω και κάτι. Τι? Γιατί άνοιξες πρώτη εσύ την κουβέντα στον άντρα σου για τα κατορθώματά σου? Ήθελες να σου πληρώσεις τα κερατιάτικα, ε? Και γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά νόμιζα ότι τα ήξερε όλα. Και μου είπα για τα νεύρα που έκανε τον ανήξερο και τον ψύχρεμο. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Είναι λίαν εκνευριστικός ο κερατούκλης. Γι' αυτό και εγώ του ζήτησα να ανοίξουμε τα χαρτιά μας να ησυχάσουμε. Τι λέω, ρε θηρίο, δεν φοβήθηκες μη σε χωρίσει και χάσει την κονόμα? Έλα καλέ, για ένα ψιλοκέρατο θα έπρεπε να με ευχαριστεί για αυτό που του έκανα. Βέβαια, αστείον πράγμα ένα κέρατο. Πάμε τώρα επάνω. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στον τσαλακωμένο. Αλλά τι μετράω. Άσε να έρθουν πρώτα και μετά τα λέμε. Εδώ είσαι. Καλό στο πουλάκι. Από εκεί σε περίμενα. Τι έγινε, τα φέρες τα λεφτά? Εδώ σου την έχω τη φωτογραφία, να τη. Διαβάζεις εφημερίδες, κύριε Καραμινά? Όχι, δεν διαβάζω, γιατί? Εγώ διαβάζω κάθε μέρα.
Γούστο σου και καπέλο, αλλά τι σχέση έχουν οι εφημερίδες με τα λεφτά? Αν διάβαζες, θα βλέπεις ότι σήμερα όλες στην πρώτη σελίδα έχουν την είδηση της σύλληψης του μεγάλου εφοπλιστή, του μεγάλου οικονόμου. Τον ξέρεις τον εφοπλιστή, τον μεγάλο οικονόμου, κύριε Καραμινά? Αν ξέρω το μεγάλο οικονόμα, τον ξέρω. Πώς τον ξέρω? Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν η καταστροφή μου. Δεν φτάνει που μου πήρε σε μια στιγμή ανάγκη στο μοναδικό καραβάκι που είχα. Μου κλέψε και τη γυναίκα μου. Τώρα θα μου πεις τι ήταν η γυναίκα σου, κανένα σπιρτόκτο να του βάλει στην τσέπη και να φύγει? Βέβαια, το θέλει και αυτή η ψόφα ή η αμεγαλία. Και εγώ βλέψε εκείνη την εποχή μου να κατεστραμμένος. Ξέρω, ξέρω. Και βρήκε αυτό το ζώο για να μπορεί να τις εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες, εκτός από την ερωτική. Ναι. Είδες και εσύ από τη μεριά σου ότι του τα φόραγε κανονικά του φίλου και βρήκες ευκαιρία να τους εκδικηθείς, αν βγάλεις τις μπομπές της κυρίας μεγάλου οικονόμου στη φόρα, ε! Ακριβώς, ούτε detective να ήσουν. Στην αρχή επιχείρησα να κάνω μόνος μου τη δουλειά, αλλά βλέπεις έριξε στον δρόμο με εκείνο το μαντράχαλο τον εραστής και κόντεψα να τα κάνω πάνω μου. Αφού αναγκάστηκα να έχω όπλο επάνω μου για να φυλακτώ από δάφτον. Μετά σκέφτηκα ότι έπρεπε να βρω κάποιον άλλο να μου κάνει το καουμπόι. Και βρήκες εμένα, έτσι? Έπεσες Διάνα. Φυσικά θα σου δώσανε τις καλύτερες συστάσεις, ξέρω. Ναι, πού, στο χρυσό οδηγό. Δεν έγραφε και πολλά πράγματα δίπλα από το όνομά σου? Για μένα δεν έγραφε. Ναι, τίποτα. Ναι, αλλά κοίταξε εδώ τη δουλειά σου έκανα. Τι, πρώτη ναι. Δουλειά. Κοίτα φωτογραφία πεντακάθαρη. Μάλιστα, πρώτο πράγμα. Μάλιστα. Ναι, ποιος νοιάζεται τώρα πια για φωτογραφία? Ο μεγάλο οικονόμου είναι στη φυλακή. Τι καλύτερη εκθήκηση θα μπορούσα να έχω? Συγκρίνεις το κέρατο με τη φυλακή? Τι, δεν τη θέλεις πια? Κράτησέ τους, τη χαρίζω. Και τι κάνω, τη φάω? Δώσεις τα αγκόνια σου για να βλέπουν τι καθαρές φωτογραφίες έβγαζε ο παππούς τους. Και τα λεφτά? Τα λεφτά θα τα κρατήσω, θα τα δω στα δικά μου τα αγκόνια για να βλέπουν πόσο οικονόμος ήμουν. Άντε, γεια. Α, ξέχασα να σου πω. Τώρα στέκομαι πολύ καλά οικονομικό στα πόδια μου. Άντε, γεια. Εγώ αντίθετα νιώθω ότι μου είναι αδύνατο να σταθώ στα δικά μου ποδάρια. Ούτε ένα κατοστάρικο για την εκτύπωσή της, Μίρκα μου. Έλα, Μινά μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Τι να σε κάνω σένα, Μίρκα, τι να σε κάνω σένα. Εγώ ήθελα να πετύχω εγώ, να τσακώσω την επιτυχία, φτάσω μια μέρα ψηλά. Αλλά δεν έρχονται τα πράγματα πάντα όπως τα θέλουμε. Καλύτερα. Σκέψου να ήμουν στη θέση του Χαρίλαου χωρίς δόντια. Έλα, σοβαρέψου πια, άκουσέ με. Έχω κάτι πολύ σοβαρό να σου πω. Τι να λέμε τώρα, Μίρκα. Αφού δεν αρχίζει, εσύ θα σου πω εγώ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι στη θέση που βρίσκεσαι. Κοίταξε, Μινά μου, τώρα που πήρα το νέο γαλόνι. Ω, γαλόνι καινούριο, το πήρες κιόλας? Πότε πρόλαβες? Ένα τα γαλόνια, πώς τα δεις? Τώρα, Μινά μου, με το νέο γαλόνι, όπως καταλαβαίνεις, διατάζω ολόκληρο αστυνομικό τμήμα. Αλλά δεν μου φτάνει αυτό. Βέβαια, δεν σου φτάνει. Βέβαια, τώρα πήρες φόρα. Πολύ φιλόδοξη, αδερφούλα μου. Δηλαδή, εσύ φιλοδοξείς να διευθύνεις όλη την ελληνική αστυνομία, Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, μέχρι τον Αρκουδαία. Δεν κατάλαβες, Μινά μου. Εννοώ ότι εκτός από το αστυνομικό τμήμα θέλω και έναν άντρα στο σπίτι για να τον διατάζω. Ναι, καλό είναι αυτό. Πώς να έχεις έναν άντρα εκεί πέρα, την ποδίτσα του να στέλνει αυτό. Δεν το πιάσα αυτό. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, μου κάνεις πρόταση γάμου. Να μου ζήσεις, detective μου. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα, Μίρκα μου, δεν τα κάνουν οι γυναίκες στους άντρες. Τις προτάσεις αυτές τις κάνουν οι άντρες στις γυναίκες. Πώς θα το κάνουν? Ναι, αλλά μην ξεχνάς, Μινά μου, ότι εγώ το έχω το γαλόνι. Ναι, αλλά ποιος σε βοήθησε να το πάρεις το γαλόνι? Η αξία μου, Μινά μου. Εκτός από αυτό και όλα τα τεά υπόλοιπα που θα με βοηθήσεις εσύ, Μινά μου. Α, μπράβο, ναι, πες το! Α, πετυχημένη γυναίκα, υπάρχει ένας πολύ, αλλά πολύ δυναμικός άντρας. Ε!